Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, επιδιώκουμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα θέλαμε να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Αντιθέτως μάλιστα, ισχυριζόμαστε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από μαθητές του Ιησού Χριστού κατά το Λόγο του Θεού, όπου μαζί με εσάς όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ψάχνοντας να βρούμε και να σχολιάσουμε σωστά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Ευχαριστούμε δε πάρα πολύ το Θεό για την χάρη που βρίσκουμε να μας στέλνετε αυτά τα θέματα και για τα οποία και λόγω των οποίων συνεχίζεται η εκπομπή μας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Σήμερα θα αρχίσουμε με δύο αδελφούς μας, το Βασίλη και το Θεοφάνη, οι οποίοι έχουν αποστείλει συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά όμοιες. Διαβάζω πρώτα του αγαπητού του Θεοφάνη. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σύμφωνα με το εδάφιο Λουκάς θήτα 50, να το διαβάσω, όχι μετά, και γιώτα α 23, τις διάφορες θρησκείες, ετεροδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες, που κηρύττουν ή μιλάνε για τον Χριστό, αλλά όχι σύμφωνα με τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Πώς τους βλέπει ο Θεός? Ως υπέρ αυτού, διότι ναι μεν κηρύττουν έξω από το Ευαγγέλιο, αλλά ο Χριστός κηρύτεται, Φιλιππισίους α 18, ή ως κατ' αυτού, διότι ναι μεν κηρύττεται ο Χριστός, αλλά όχι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, α Θεσσαλονικής β 3 και Αποκάλυψης κ β 18-19. Σας ευχαριστώ. Διαβάζω και την ερώτηση που είναι όμοια περίπου του αγαπητού Βασίλη. Καλημέρα σας, ο Κύριος να ευλογήσει το θεάρρος στο έργο σας. Έχω μια ερώτηση σχετικά με τις εντολές του Κυρίου στη ζωή μας. Είναι γεγραμμένο στον Ψαλμό, Ρόγιο τα θήτα 4, «Συ προσέταξες να φυλάττονται ακριβώς οι εντολές σου». Και προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, 15 και 16 εδάφιο, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δηλαδή, ερώτησης, δηλαδή μόνο όποιος ορθοτομεί και ορθοποδεί απόλυτα στο Λόγο του Θεού θα σωθεί. Όλοι οι άλλοι τι θα γίνουν? Μήπως μερικές φορές είμαστε απόλυτοι στις θέσεις μας? Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας, αγαπητέ Βασίλη και αγαπητέ Θεοφάνη. Ας δούμε πρώτα αυτό το οποίο αναφέρεται, σε αυτό το οποίο αναφέρεται ο αγαπητός Θεοφάνης. Λουκάς θήτα 50. Διαβάζω. Από το 49. Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν, «Επιστά τα είδομεν τινά εκβάλλοντα, τα δαιμόνια είναι το ονόματί σου, και εμποδίσαμεν αυτόν διότι δεν ακολουθεί με θυμόν». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Μη εμποδίζετε, διότι ως της δεν είναι καθημών, είναι υπερημών». Και το γιώτα α 23. Διαβάζω, «Και ως της δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και ως της δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει». Είναι λοιπόν εδάφια χαρακτηριστικά και απόλυτα αληθινά, ως λόγος Θεού γεγραμμένος.
όποιος δεν είναι εναντίον μας, λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, λογίζεται σαν να είναι υπέρ ημών. Όποιος δεν είναι καθ' ημών, λογίζεται ότι είναι υπέρ ημών. Αντιθέτως, όποιος δεν είναι μετεμού, λέγει ο Χριστός, είναι κατ' εμού, είναι εναντίον μου. Και όποιος είναι κατ' εμού, δεν συνάγει, σκορπίζει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια λοιπόν, ότι όποιος είναι αντίθετος με τον Χριστό, δεν πάει καλά η ζωή του. Όποιος τα βάζει με τον Χριστό, μάλιστα, είναι γεγραμμένο, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Αυτό δεν το ξανασχολιάζουμε, είναι δεδομένο. Δεν αγαπάς τον Χριστό, θα γίνεις ανάθεμα. Έτσι τουλάχιστον μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως, όποιος δεν είναι εναντίον μας, δεν μας κατηγορεί, δεν μας βρίζει, δεν μας βλάπτει, δεν μας κακοποιεί, αυτός είναι υπέρ ημών. Έτσι λογίζεται ενώπιον του Θεού. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αγαπητέ Θεοφάνη. Όμως το ερώτημα είναι τώρα, υπάρχουν πολλές, όχι θρησκείες, δόγματα θα έλεγα εγώ, μετεροδιδασκαλίες και ψευδοδιδασκαλίες που μιλάνε όμως για τον Χριστό, αλλά όχι συμφωνά με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πώς τους βλέπει αυτούς ο Θεός? Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Διαβάζω από το Ι' κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο. Αλλά τι λέγει ο Κύριος? Πλησίων είναι ο λόγος σου εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, δηλαδή ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμε, ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματος τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθεί. Διότι με την καρδιά πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Εδώ είναι λοιπόν τώρα ποιος σώζεται. Και μάλιστα στο 13 εδάφιο λέγει, πάσος της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Άρα λοιπόν η σωτηρία 2000 χρόνια των ανθρώπων τώρα δεν ήταν αποτέλεσμα ορθοτόμησης και ορθοπόδησης, καθόλου μάλιστα. Δεν υπήρχε 2000 χρόνια τώρα ή ήταν σπάνιο το φαινόμενο, εκτός από την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που είχε αποστολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και να στερεωθεί ο χριστιανισμός και να αποκαλυφθεί ο Χριστός σωτήρας των ανθρώπων, πράγμα το οποίο έγινε ουχή δια δυνάμεων σου, δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, καθώς λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εκτός λοιπόν από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αυτά τα 2000 χρόνια και μέχρι σήμερα η σωτηρία των ανθρώπων δεν ήταν αποτέλεσμα ορθοτόμησης και ορθοπόδησης, αλλά ήταν αποτέλεσμα πίστης και ομολογίας. Όποιος πιστέψει με την καρδιά του ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό εκ νεκρών και ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, αυτός θα σωθεί. Και μάλιστα κάνοντάς το πιο απλά ο Λόγος του Θεού, τη σωτηρία των ανθρώπων, λέγει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Του Κυρίου. Ομολογήσει δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και πιστέψει ότι αυτός είναι ανεστημένος από το Θεό και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Άρα άπειρος αριθμός ανθρώπων, χριστιανών, οι οποίοι δεν είχαν την ορθοτόμηση, δεν είχαν την υγιένουσα διδασκαλία, αντιθέτως μάλιστα ζούσαν σε περιβάλλον και ετεροδιδασκαλιών από το Ευαγγέλιο του Χριστού και ψευδοδιδασκαλιών, μέσα σε είδωλα, μέσα σε σκοτάδι. Ο Θεός αγαθός όμως έδωσε ένα ωραίο τρόπο, απλό τρόπο στους ανθρώπους να σώζονται. Και οι εκκλησίες μεγάλες σε όλα αυτά τα χρόνια, όπως οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη σωτηρία των ανθρώπων, ιδίως με τη συνήθεια που είχαν να κοινωνούν τους ανθρώπους λίγο πριν αποβιώσουν, πριν πεθάνουν. Και έτσι έδιναν την ευκαιρία, και επειδή περιέγραφαν και την εξομολόγηση
σαν προϋπόθεση για την κοινωνία, έδιναν την ευκαιρία να μετανοούν οι άνθρωποι, να εξομολογούνται, να επικαλούνται το όνομα του Χριστού και να σώζονται. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι σώθηκαν μέσα σε αυτά τα 2.000 χρόνια με αυτή την απλή ενέργεια των ανθρώπων του Θεού μέσα σε αυτές τις εκκλησίες, που σε καμία περίπτωση δεν ορθοτομούσαν το Λόγο του Θεού και δεν ορθοποδούσαν στο Λόγο του Θεού. Αλλά έγιναν σωτηρία, έγιναν αιτία σωτηρίας πολλών ανθρώπων. Αλλά όπως αποτέλεσε εξαίρεση η πρώτη Αποστολική Εκκλησία για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο, και γι' αυτό ο Θεός έδωσε την πρώιμον βροχήν και έστειλε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και το Πνεύμα το Άγιο οδηγούσε τους ανθρώπους εις πάσαν την αλήθεια, έλεγχε τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως, αποκάλυπτε στους ανθρώπους την οδόν την οποία έπρεπε να περπατάνε και φανέρωνε την ορθοτομημένη διδασκαλία και δίδε δύναμη στους ανθρώπους να ορθοποδούνε ακριβώς το Λόγο του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι εσύ προσέταξες να φυλάττουν ακριβώς οι εντολές του Ιησού, οι δικές σου. Και μάλιστα και στην Εφεσίους γράφει, προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Όπως λοιπόν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έτσι και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και η διαφορά γίνεται από την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο στον προφήτη Ιωήλ, η γραφή όπως είπαμε δεν δύναται να αναιρεθεί, είναι γεγραμμένο ότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εν καιρός, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και θα βρέξει σε εσάς πρώιμον βροχήν και όψιμον ως πρώτερον. Και έβρεξε την πρώιμον των εσχάτων ημερών στις αρχές του αιώνα, όπου δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής παγκόσμια και ξεκίνησε από ένα στάβλο εκεί στην Ασούζα, σε μια πόλη της Αμερικής, όπου κάποιοι άνθρωποι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού διεπίστωσαν ότι είναι γεγραμμένο, αν εξητήσεις το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός θα στο δώσει, θα σε βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, και το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου είναι οι γλώσσες, το εξεζήτησαν και ο Κύριος έστειλε ιετό από τον ουρανό, ώστε μέσα σε 1000 μέρες χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε αυτή τη μικρή εκκλησία, αλλά και επεκτάθηκαν σε όλη την Αμερική και σε όλο τον κόσμο, έλαβαν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έγιναν μέτοχοι της εμπειρίας της Πεντηκοστής και δημιουργήθηκε από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους, το κίνημα της Πεντηκοστής και έλαβε διαστάσεις παγκόσμιες. Με αποτέλεσμα και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, καθώς ήρθε η πρώιμος βροχή των εσχάτων ημερών, να περιμένουμε και την όψιμο βροχή των εσχάτων ημερών, που έχει να κάνει με την καρποφορία. Η πρώιμος βροχή είναι για να πιάσει το στάρι, η όψιμος βροχή είναι για να δέσει ο καρπός, ώστε να είναι έτοιμος για το θερισμό. Άλλο δηλαδή είναι, αλλιώς συμπεριφέρεται ο Θεός στην πρώτη και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που είναι εκκλησίες που έχουν αποστολή, που είναι εκκλησίες που έχουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και η σωτηρία γίνεται με ορθοτόμηση και με ορθοπόδηση μέσα στα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων. Γιατί? Γιατί τώρα η σωτηρία δεν θα γίνει με το θάνατο του ανθρώπου, ώστε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου να σώζεται, που θα γίνει και αυτό, αλλά μπαίνουμε τώρα σε μια ιδιαίτερη περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας. Μια τελείως ιδιαίτερη περίοδος, για την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον λέγει, είπε δε προς μαθητάς στο 22 εδάφιο και στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, είπε δε προς μαθητάς, θέλω συνελθεί η μέρα, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Θα είναι μια θαυμαστή περίοδος που θα επιθυμούσαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, να τη δουν, αλλά δεν μπορούσαν, όταν θα καταλάβαιναν τι πρόκειτο να κάνει ο Θεός στις έσχατες ημέρες. Ιετό, όψιμο βροχή, το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών και θα γίνει ευλογία μεγάλη
Οι άνθρωποι θα λένε λάτε στο όρος του Κυρίου και θα μας διδάξει τα σωδούς αυτού ο Κύριος. Θα μας διδάξει. Δηλαδή την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και την ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Στην αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν δεν πηγαίνει ο άνθρωπος επειδή επικαλείται το όνομα του Χριστού, αλλά επειδή πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας και ορθοποδεί. Καθώς είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε για τις έσχατες ημέρες, βλέπετε μη σας πλανήσει τις ημέρες εκείνες. Αυτό είναι ο κίνδυνος των εσχάτων ημερών, η πλάνη. Και ποια είναι η σωτηρία, η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τις έσχατες ημέρες η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Πώς ο Θεός τους βλέπει τους ανθρώπους αυτούς. Εάν έχουν άγνοια, τους βλέπει με πολύ αγάπη και είναι έτοιμος να τους αποκαλύψει και θα τους αποκαλύψει την αλήθεια για να περπατήσουν σε αυτήν. Αν έχουν αδυναμία να περπατήσουν, να κατανοήσουν και να περπατήσουν στο Λόγο του Θεού, τους βλέπει με πολύ αγάπη και θα τους δώσει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο και να κατανοήσουν τις γραφές, αλλά και να περπατήσουν στις γραφές. Άρα λοιπόν τελείως διαφορετικές περίοδοι. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που μοιάζει με την τελευταία Αποστολική Εκκλησία και με τα ενδιάμεσα χρόνια. Τώρα στις έσχατες ημέρες ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Μας περιγράφει τι πρέπει να κάνουμε για τους ψευδοδιδασκάλους και μάλιστα για αυτούς οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού εν αδικία, σε αυτούς θα αποκαλυφθεί απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων η οργή του Θεού. Ακόμη ανάμεσά μας λέει, ανάμεσά σας λέει ο Χριστός θα έρθουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Προσέχετε λοιπόν, διαβάζω από το κεφάλαιο Σίτα, 7ο κεφάλαιο και εδάφιο 15 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Προσέχετε δε από τον ψευδοπροφητών, ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσιν από ακοθών σταφύλια ή από τριβόλων σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλών κάνει καλούς καρπούς, το σαπρόν δέντρων κάνει κακούς καρπούς. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, σαπρούς, και δεν μπορεί δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Διότι παν δέντρων μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Να μην περπατάμε ως άσοφοι, αλλά σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Εάν βλέπουμε ψευδοδιδασκάλους και ομολογούν το όνομα του Χριστού, εμείς δεν πλησιάζουμε προς αυτούς, γιατί τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προσέχετε, για να το δούμε, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Λέει λοιπόν στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους: «Σας παρακαλώ αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τα διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύσουν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδίας των ακάκων». Άρα λοιπόν, ναι μεν όποιος δεν είναι καθημών είναι υπερημών, τους αγαπάμε, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί τους, προσευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογήσει, αλλά με την ορθοτόμηση δεν αστειευόμαστε, με το Λόγο του Θεού. Λες, αγαπητέ Βασίλη, μήπως μερικές φορές είμαστε απόλυτοι στις θέσεις μας. Δεν πρέπει ο χριστιανός να είναι απόλυτος, εκτός από συγκεκριμένα γεγονότα, συγκεκριμένα θέματα. Θέμα πρώτο, υγιένουσα διδασκαλία. Δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να δολώσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ανομία
που οδηγεί τον άνθρωπο σε αδιέξοδα, ούτε την αδικία των ανθρώπων που οδηγεί τον άνθρωπο σε ταλαιπωρίες, σε κρίσεις, σε κατακρίσεις. Είμαστε απόλυτοι στην υγιένουσα διδασκαλία. Δεν θέλουμε να μαζέψουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, διδασκάλους οι οποίοι θα κηρύττουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς των ανθρώπων και θα απομακρύνονται από την αλήθεια και θα εκτραπούν σε μύθους. Δεν θέλουμε λοιπόν πλήθος διδασκάλων που διδάσκουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς των ανθρώπων για να ακούν οι άνθρωποι αυτά που τους αρέσουν. Εμείς θα μείνουμε στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Και η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού δεν είναι κάτι το δύσκολο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Αρκεί να πάρεις μια απόφαση ότι αυτό που λέει είναι η αλήθεια. Επίσης, μέσα από το Λόγο του Θεού μαθαίνουμε για την πρακτική στη λειτουργία της Εκκλησίας. Πώς λειτουργεί η Εκκλησία. Δεν μπορούμε εμείς την Εκκλησία να την οδηγούμε να λειτουργεί διαφορετικά από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή όταν λέει διδαχή των Αποστόλων, πρέπει να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων. Όταν λέει κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή, πρέπει να μένουμε. Όταν λέει κοινωνία μεταλλήλων, αυτή είναι η κοινωνία μας. Μεταλλήλων. Δεν έχουμε εμείς δουλειά με τον κόσμο. Και όταν λέει στις προσευχές, απαραίτητο να μένουμε στις προσευχές, τις εκκλησιαστικές, τις οικογενειακές, τις προσωπικές. Έπειτα δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη χοροδίες και λατρευτικές συναυλίες και όργανα μέσα στην Εκκλησία που δεν υπήρχαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εδώ μένουμε απόλυτοι. Τέλος στην πρακτική της Εκκλησίας. Αυτό που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Μας διδάσκει τη διδασκαλία, την πρακτική και την νοοτροπία. Στην νοοτροπία των χριστιανών. Ποια είναι η νοοτροπία των χριστιανών? Δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι πως του αρέσει, έτσι πως του φαίνεται. Αλλά όλοι ζούμε μέσα στα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και προσπαθούμε να μην σκανδαλίζουμε ένας τον άλλον. Αν κάνω κάτι που σε ενοχλεί, δεν θα το κάνω. Άμα σε σκανδαλίσω και να φέρω την ψυχή σου σε κίνδυνο, δεν θα το κάνω. Ξέρω ότι μπορώ να πιω κρασί. Αλλά αν σκανδαλίζεται κάποιος επειδή νομίζει ότι απαγορεύεται το να πιει κρασί, δεν θα πιω κρασί στον αιώνα. Ξέρω ότι μπορώ να τρώω όλα τα φαγητά και κρέας και οτιδήποτε. Αν όμως κάποιος νομίζει ότι χοιρινό δεν κάνει να φάμε, δεν θα φάω χοιρινό μπροστά του για να μην το σκανδαλίσω. Άρα είμαστε απόλυτοι στη διδαχή των Αποστόλων, είμαστε απόλυτοι στην πρακτική στη λειτουργία της Εκκλησίας και στην νοοτροπία των χριστιανών. Νοοτροπία μας πρέπει να είναι το φρόνημα του Χριστού. Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτό είναι το απαραίτητο στη λειτουργία της Εκκλησίας. Στην νοοτροπία του χριστιανού. Η ταπείνωση. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού επάνω στην νοοτροπία του χριστιανού. Εμείς λοιπόν θα μένουμε απόλυτοι στις θέσεις μας επάνω στην υγιένουσα διδασκαλία, τουλάχιστον τις έσχατες αυτές οι μέρες που περιμένουμε ο Κύριος να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, για να είμαστε έτοιμοι. Και αν ο Θεός θέλει να μας πάρει με προσωπική πρόσκληση και κλίση, πάλι να είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι πολύ σοβαρό να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς βλέπουμε όλα τα σημεία να έχουν λάβει χώρα. Αλλά και τα διέξοδα στην ανθρωπότητα να είναι πλήρη. Και λύσεις να μην υπάρχουν. Που φανερώνει ότι ο κόσμος αυτός τελειώνει. Φτάνουμε στο τέλος.
σε πολιτικά διέξοδα, κοινωνικά διέξοδα, οικονομικά διέξοδα, περιβαλλοντολογικά διέξοδα. Όλες οι λεπτομέρειες της ζωής μας φτάνουν στο τέλος. Δεν ξέρουμε πότε, δεν ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς που ανήκουν στον Κύριο, αλλά ξέρουμε ότι η μέρα είναι πλησίων. Και πρέπει να ετοιμαζόμαστε να απαντήσουμε Κύριο το Θεό μας. Και η ετοιμασία μας πρέπει να είναι μέσα από την ορθοτόμηση των λόγων του Θεού. Και να φεύγουμε από τους ετεροδιδασκάλους. Έτσι λέει η Γραφή. Τούτους φεύγε. Που ανατρέπουν την πίστη με βέβυλες ματαιοφωνίες και με ετεροδιδασκαλίες που φέρνουν τους ανθρώπους, τους χριστιανούς σε αδιέξοδο. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητά μου αδέλφια. Το συμπέρασμα είναι ότι όσοι ομολογούν το όνομα του Χριστού, έστω και δεν έχουν την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, εμείς τους θεωρούμε αδελφούς μας, τους αγαπάμε, προσευχόμαστε για αυτούς, ο Θεός να τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Όσον αφορά τον εαυτό μας, και όχι να επιβάλλουμε στους άλλους, τον εαυτό μας, παίρνουμε θέσεις απόλυτες. Τόσο στο Λόγο του Θεού, όσο στην πρακτική της Εκκλησίας και όσο τόσο δε και στην οτροπία των χριστιανών. Εκεί, ναι αδερφέ Βασίλη, είμαστε απόλυτοι. Τώρα η σωτηρία που θα κάνει ο Θεός είναι δική Του. Βεβαίως θα σωθούν πολλοί άνθρωποι. Έχουν σωθεί και θα συνεχίζει να σώζει ο Χριστός. Μέσα από τη μακροθυμία Του και από το γεγραμμένο λόγο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους που ομολογούν το όνομα του Χριστού και πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Αντιθέτως, τους αγαπάμε και προσευχόμαστε για αυτούς. Για τους εαυτούς μας όμως παίρνουμε άλλη απόφαση. Παίρνουμε την απόφαση να ορθοτομούμε το Λόγο του Θεού. Και ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που έχει, είναι η αγάπη. Αλλά αγάπη όχι συναισθηματική, δεν θα πέσουμε σε αγαπησολογία, να λέμε αγάπη, αγάπη, αγάπη. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, να φυλάτωμε τα σέντολας αυτού, λέει ο Λόγος του Θεού. Μέσα σε εντολές του Θεού είναι το αγαπάτε αλλήλους. Και μάλιστα η καινούργια εντολή και η πρώτη εντολή στην Καινή Διαθήκη είναι το αγαπάτε αλλήλους. Εκεί είναι η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση. Αλλά όχι μόνο εκεί. Όλη η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Γιατί όποιος προσθέτει ή αφαιρεί από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα αφαιρεθεί το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Ο Θεός να μας φυλάει. Επιμένω και επαναλαμβάνω σε ανθρώπους που δεν ξέρουν ή για πράγματα που κι εμείς δεν ξέρουμε και δεν το έχουμε καταλάβει, ο Θεός κάνει χάρη. Δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Σε ανθρώπους που δεν μπορούν, αλλά θέλουν, και εμείς όταν δεν μπορούμε, αλλά θέλουμε, πάλι ο Θεός κάνει χάρη. Όμως, η απόφαση για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους, όχι για να επιβάλλουμε στους άλλους, για τον εαυτό μας, είναι να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπουδάζετε να παραστήσετε τον εαυτό σου δόκιμο εις τον Θεό, να γίνετε εργάτες ανυπέσχετοι, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας. Για τον εαυτό μας έχουμε εκλέξει τούτο. Για τους άλλους προσευχόμαστε. Τους θεωρούμε αδέλφια μας. Τους αγαπάμε, αλλά δεν θα αλλάξουμε πορεία ακολουθώντας ανθρώπινες παραδόσεις, ανθρώπινες διδασκαλίες ή πράγματα τα οποία είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είτε ετεροδιδασκαλίες, είτε ψευδοδιδασκαλίες, πολλό μάλλον αιρέσεις απολίας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητά μας αδέρφια, που μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Να συνεχίσουμε όμως με μια άλλη ερώτηση του αδερφού μας του Γιάννη. Αδερφέ, πώς μπορώ να καταλάβω αν μια γυναίκα αδελφή είναι το θέλημα του Θεού να είναι όντως προορισμένη για μένα? Σας ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σας ευλογεί. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα η επιλογή του συζύγου, αγαπητέ Γιάννη,
Γι' αυτό και ο Θεός, εάν το ζητήσει ο άνθρωπος, δεν τον αφήνει να πλανηθεί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος για την γυναίκα του, ο Ιησούς Χριστός για την νύμφη, για την εκκλησία του, θέλει να είναι φίλοι, νύμφοι και αδελφοί. Φίλοι, αδελφοί και νύμφοι. Άρα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και τα μεγάλα σημεία που ο Θεός, μέσα από τα οποία ο Θεός φανερώνει και βεβαιώνει τους ανθρώπους για την αλήθεια των πραγμάτων. Πρώτα λοιπόν αδελφοί. Πρέπει λοιπόν να είσαστε καλοί αδελφοί. Να το πιάσουμε όμως από την αρχή το θέμα. Ένας άνθρωπος όταν είναι σε ηλικία γάμου ή μια κοπέλα το ίδιο, ξαφνικά βλέπει ένα νέο μπροστά της και αρχίζει, ή μια νέα μπροστά της και αρχίζει και ενδιαφέρεται. Αυτό είναι καλό. Εάν μάλιστα υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη ένδειξη ότι μπορεί να είναι από το Θεό. Για να βεβαιωθεί όμως ότι είναι από το Θεό, θα πρέπει αυτή η ένωση που πάει να γίνει, να δημιουργεί αγάπη μέσα, αλλά ταυτόχρονα και οικοδομή. Δηλαδή ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Δηλαδή να αυξάνονται και οι δυο στην πίστη, στον αγιασμό και στην παρουσία του Θεού. Είναι ανάγκη αυτό. Γιατί εάν ενδιαφέρεσαι για μια κοπέλα η οποία σε βγάζει έξω, αυτό δεν είναι από το Θεό σίγουρα. Αν ενδιαφέρεται μια κοπέλα για ένα νέο που τη βγάζει έξω, αυτό δεν είναι από το Θεό, είναι βέβαιο αυτό. Άρα λοιπόν ναι το συναίσθημα, ναι οι έλξεις, αλλά βασική προϋπόθεση είναι η αύξηση πνευματικά που προέρχεται από αυτή την έλξη και όχι η πτώση πνευματικά και όχι η οδηγία προς αμαρτία, αλλά η οδηγία προς το Λόγο του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό να αυξάνει. Δηλαδή κάθε μέρα να γίνεται και πιο πολύ αυτή η αγάπη, αυτή η έλξη να φτάσει στο σημείο της αγάπης και ταυτόχρονα να αυξάνεται και η οικοδομή συνεχόμενα. Δηλαδή πραγματικά οι δύο αυτοί, ο Άγιος να γίνεται αγιότερος και όχι ο άπιστος πιο άπιστος, αλλά ο πιστός πιο πιστός. Αυτό είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό. Το δεύτερο βασικότατο χαρακτηριστικό επίσης είναι οι πιστοί γονείς. Δηλαδή πρέπει να πάρουν οι νέοι και την ευχή των γονιών. Δεν μπορεί να πάνε απέναντι από τους γονείς. Μιλάω για πιστούς γονείς που βλέπουν τα πράγματα πνευματικά. Δηλαδή τα βλέπουν μέσα από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και δια του Πνεύματος του Αγίου. Πιστοί γονείς λοιπόν, εάν συμφωνούν, είναι πάρα πολύ καλή μαρτυρία αυτό. Πάρα πολύ καλό σημείο ότι καλά προχωράμε. Ύστερα όμως, στη συνέχεια πρέπει να γίνουν φίλοι. Αλλά πριν ακόμη αποφασίσουν και ενώ διερευνούν και προσεύχονται αν είναι αυτό από το Θεό, αρχίζουν και συζητάνε και ανοίγουν την καρδιά τους, εξομολογούνται και ώστε ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Τι θέλει, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Εάν μέσα από αυτή τη φιλία αυξάνει η αγάπη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αδελφοί λοιπόν και φίλοι που αυξάνεται η πνευματικότητά τους, αυξάνεται ο σεβασμός τους και η αγάπη τους προς το Θεό, η σχέση τους με το Θεό καλυτερεύει, αλλά και η σχέση τους μεταξύ τους αποκτά την φιλία που θέλει ο Θεός. Μέσα από τη φιλία μπορεί να υπάρξει διόρθωση, δηλαδή να πεις καθαρά ότι αυτό δεν μ' αρέσει, σε παρακαλώ, αν μπορείς να τα αλλάξεις ο ένας τον άλλον, αυτό μ' αρέσει και ίσως έτσι το θέλω, ώστε να διαμορφωθούν χαρακτήρες που να μοιάζουν όμοιοι με αυτόν, πάντοτε με προσευχή και με τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε λοιπόν την Εύα για να είναι όμοια με αυτόν, βοηθός αυτού. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Άρα με τη φιλία προσπαθούμε να μοιάσουμε, και επιπλέον με τη φιλία προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον για να γίνει καλύτερος. Έχει γίνει γνωστό στους γονείς. Εάν βλέπουμε ότι με τη φιλία αυξάνεται η αγάπη, καλυτερεύει ο άνθρωπος, έρχονται πιο κοντά οι άνθρωποι, αποδέχονται ο ένας τον άλλον,
διορθώνει ο ένας τον άλλον, διορθώνεται ο ένας από τον άλλον, τότε πάμε πολύ καλά. Και το τρίτο και βασικό χαρακτηριστικό είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία να χαρεί. Και τότε είναι έτοιμα τα παιδιά αυτά να δώσουν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Να αρβωνιαστούν και να προετοιμαστούν με αγιασμό και καθαρότητα μεταξύ τους, να προετοιμαστούν για το γάμο και για την ζωή τους εν Χριστώ Ιησού σαν παντρεμένοι. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τις γνώμες ανθρώπων, γιατί μπορεί να μας οδηγήσουν λάθος, ακόμη και από προφητείες που μπορεί να γίνονται από την καρδιά των ανθρώπων επειδή μας αγαπάνε ή επειδή δεν μας αγαπάνε πολύ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη, να αυξάνουμε πνευματικά και να ενωνόμαστε σαν φίλοι ο νέος με τη νέα όλο και περισσότερο. Όταν πραγματοποιηθεί αυτό και βλέπουν ότι πηγαίνουν όλα πάρα πολύ καλά, τότε μπορούν να σκεφτούν και να πούνε ότι πράγματι ο Θεός έφερε τον έναν κοντά στον άλλον και ενσυνήργησε στο να γίνουν όλο και πιο κοντά και να πάρουν την ωραία αυτή απόφαση του να παντρευτούν. Να δώσουν δηλαδή αμοιβαία υπόσχεση γάμου. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα αγαπητέ Γιάννη. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή μας και μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.